Πάμε στο μακρινό Εκουαδόρ. Άρη, λοιπόν, ποιο είναι το μέχρι στιγμής συμπέρασμα που βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία? Ότι αν, Αντρέα μου, ο Γερμανός δεν έβγαινε έτσι γιατί νόμιζε ότι κάνει κουμάντο στον πλανήτη να μας έλεγε την είδηση, δεν θα το μαθαίνουμε ποτέ. Θα τα φορτώνανε όπως θα τα φορτώσουν και θα τα στείλουν στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι έμεση αποστρατικοποίηση των νησιών, είναι άμεση. Και ειδικά από τα νησιά που τα παίρνουν, να μην πούμε ποια νησιά είναι. Και βεβαίως, εάν μείνουμε στην πρόταση. Αλλά μην είσαι τόσο κατηγορηματικός, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει άμεση. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι άμεση. Υπάρχει. Δύο λεφτά, Άρη, τώρα. Καταλαβαίνω αυτό τα που λες. Πιστεύεις εσύ μέσα σου βαθύτερα ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, οποιαδήποτε. Εγώ δεν θα μπω στη συζήτηση ποια είναι, η οποία θα αφήσει απροστάτευτα τα νησιά. Μπορεί να γίνει. Αντρέα, μου θέτεις ένα πολύ ερώτημα. Πριν 5 χρόνια. Εάν σε ρώταγα, πιστεύεις ότι υπάρξει η κυβέρνηση που θα δώσει το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια, τι θα μου απαντούσες? Όχι. Να όμως που έγινε. Να όμως που το όριο του πατριωτισμού. Όχι, Αντρέα μου, επίτρεψέ μου και τελειώνω. Μια και το έθεσες. Το όριο του πατριωτισμού για τον καθέναν έχει διαβάθμιση. Άλλος το έχει πάνω από τον εαυτό του και άλλος το έχει κάτω τα παπούτσια του. Δεν είναι όλοι οι πολιτικοί πατριώτες στον βαθμό που το αντιλαμβάνεσαι εσύ. Απλά πράγματα είναι. Και εγώ ρωτώ τώρα. Αν μπορεί να συμβεί. Βεβαίως μπορεί να. Βεβαίως. Κατηγορηματικά το λέμε. Βεβαίως μπορεί να συμβεί. Τι είναι όλοι? Υπέρ των Ελλήνων? Όχι βέβαια. Γιατί για τους ίδιους ύπους δεν έχουμε ακούσει. Τι μας είπε ο κ. Τζίμας? Ότι τον όλο άκουσαν, αυτό κατά την επιστημονική του και τεχνοκρατική του προσέγγιση θυμίζει. Εγώ τρέμω σε αυτή τη σκέψη. Ναι. Ότι μπορεί να συμβεί να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Σκηνικό με την απόσυρση της μεραρχίας από την Κύπρο, που έφερε, βοήθησε την τουρκική εισβολή. Τρέμω στη σκέψη ότι μπορεί να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι αυτό το μάθημα το ιστορικό είναι, πώς να σου πω, ανεπανάληπτο. Δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση η οποία θα ξανακάνει τέτοιο λάθος. Λοιπόν, θα το δούμε. Άρη, θα τα δούμε. Λοιπόν, εμείς τη δουλειά μας εδώ κάνουμε, ενημερώνουμε, επισημαίνουμε. Πάμε στο μακρινό Εκουαδόρ, παρακαλώ, διότι έχουμε και αυτά τα θέματα που πρέπει να μας απασχολούν, διότι ο ελληνισμός είναι παντού, είναι σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Στέφο, παρακαλώ, τον κύριο Στάθη Στέφο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εκεί είναι μεσημέρι τώρα. Εδώ είναι περίπου 3 το μεσημέρι. Είναι 3 το μεσημέρι και σας διαφορά. Και είστε στο Εκουαδόρ, στο νησιμερινό. Ακριβώς. Ακριβώς. Είστε καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Εκπαίδευσης και σύμβουλος της ελληνικής κοινότητας εκεί, κύριε Στέφο, σωστά? Ακριβώς. Έχουμε μια ελληνική κοινότητα εδώ στο νησιμερινό που αγωνίζεται και εγώ, όπως θα έπρεπε να κάνω βέβαια κάθε Έλληνας, συμμετέχω και εγώ στον αγώνα που δίνουμε. Πείτε μας καταρχάς 2-3 πράγματα έτσι να πληροφοριακά για όσους δεν γνωρίζουν για την κοινότητα την ελληνική που υπάρχει εκεί. Ναι, καταρχάς είναι εντυπωσιακό ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από την Ελλάδα. Πάρα πολύ μακριά από την Ελλάδα. Αλλά σας νιώθω πολύ κοντά μας, κύριε Στέφο. Σας νιώθουμε πολύ κοντά μας, πραγματικά. Νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι πόσο κοντά στην Ελλάδα είστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, είμαστε πολύ μακριά από την Ελλάδα. Στη Νότια Αμερική είναι ένα κράτος που κοιτάει προς τον Ειρηνικό. Ο σημερινός. Κοιτάει προς τον Ειρηνικό. Είναι ένα κράτος πιο μεγάλο από την Ελλάδα. Είναι περίπου, έχουν 17-18 εκατομμύρια πληθυσμό. Με μια ιδιαίτερα ισχυρή οικονομία. Το εθνικό νόμισμα είναι το αμερικάνικο δολάριο. Έχουν σκληρό νόμισμα. Ένα κράτος που κάνει εξαγωγές μπανάνας. Περίπου όλες οι μπανάνες που τρώμε ακόμη στην Ελλάδα είναι από εδώ. Εγώ θυμάμαι που ήμουν παιδάκι στην Ελλάδα και αγοράζαμε τις μπανάνες Τσικίτα. Λοιπόν, είναι όλες από τον Ισημερινό. Επίσης κάνουν εξαγωγή κακάο, πάρα πολλά προϊόντα και επίσης είναι πετρολοπαραγωγό κράτος. Εδώ πέρα έχουμε μια ακμάζουσα ελληνική κοινότητα. Υπάρχουν πολλές οικογένειες, ας σας πω περιληπτικά, Θεοφίλου, Παύλου, Βελντές, Σαμαράς, Καροφίλης, Δημητράκης, Νιμπριώτης και είναι συμπατριώτης μου από το Βόλο, Κωνσταντίνου. Η οικογένεια Ροδίτη είναι πάνω από 100 χρόνια εδώ, στο Μεσημερινό.
Παπα-Νικόλα, Σταμάτη, Τσαντούλη. Τι να σου πω, πάρα, πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια. Οικογένεια ελληνική, είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, και όλοι αυτοί, επειδή όλοι αυτοί βρίσκονται σε έναν αγώνα, μεγάλο αγώνα, να ζητάμε βοήθεια από το ελληνικό κράτος, γιατί αισθανόμαστε ξεχασμένοι, δεδομένου. Το ελληνικό κράτος σας έχει ξεχάσει, κύριε Στέφο, αυτό δηλαδή εντοπίζουμε. Σας έχει αφήσει, εκεί στα πέρατα της Ιφιλίου. Το βασικό θέμα ότι όλοι αυτοί που ακούσατε, που είναι πολύ περισσότεροι, ναι, είναι σχεδόν αδύνατο να βρεις ένα παιδάκι, ένα παιδί αυτών των οικογενειών, που να έχει την ελληνική ηθαγένεια. Και είναι ένα θέμα το οποίο αγωνίζεται κυρίως η κοινότητα, να τακτοποιήσει το θέμα της ελληνικής ηθαγένειας των παιδιών, ναι, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν και βάσει της ελληνικής νομοθεσίας να έχει έναν Έλληνα που το παιδί του να μην έχει την ελληνική ηθαγένεια. Για παράδειγμα, υπάρχει κόσμος που είναι γεννημένος εδώ, στον Ισημερινό, πήγε, άφησε τις σπουδές του, πήγε στρατό στην Ελλάδα, στον Εύρο, στα σύνορα, και τώρα προσπαθεί να γράψει το παιδί του στην Ελλάδα, δεν έχει καμία απάντηση. Τι σας λένε, κύριε Στέφο, τι λένε στους ανθρώπους αυτούς η πολιτεία, Τίποτα. Τίποτα. Εμείς σαν κοινότητα στέλνουμε, ξαναστέλνουμε επιστολές, γράμματα, συνεδριάζουμε, ξανασυνεδριάζουμε. Υπάρχει, για μας εδώ πέρα είναι υπεύθυνη μια πρεσβεία, ναι, η οποία βρίσκεται στο Περού. Ένα κράτος γειτονικό σχετικά με τον Ισημερινό. Είναι γειτονικό, αλλά η Λίμα είναι πολύ μακριά η πρωτεύουσα, από εδώ που είμαστε εμείς. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω, ότι τοποθετήθηκε νέα πρέσβης το Δεκέμβριο. Εμείς ως κοινότητα συνεδριάσαμε και αποφασίσαμε να τις ευχηθούμε και τα λοιπά, όπως θα έπρεπε να κάνει κάθε Έλληνας. Και η γυναίκα δεν μας απάντησε καν. Δεν απάντησε. Να πήρε, παιδιά, ευχαριστώ, ας πούμε. Πόσος καιρός, κύριε καθηγητά, έχει περάσει από τότε? Από το Δεκέμβριο, περασμένο Δεκέμβριο. 5-6 μήνες. Βέβαια, και να πεις, ας πούμε, τέλος πάντων, το βασικό θέμα το δικό μας, όπως σας είπα, είναι τακτοποιηθεί το θέμα των παιδιών, γιατί αν τα παιδιά δεν γραφτούν στην Ελλάδα, θα χαθεί και ο ελληνισμός. Βέβαια. Θα χαθεί και ο ελληνισμός. Πρέπει να σας πω ότι... Δηλαδή για τα θέματα της εκπαίδευσης υπάρχει βοήθεια, κύριε καθηγητά. Δηλαδή για τα άμεσα αυτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διατήρηση της ελληνικότητας αυτής της κοινότητας. Δεν υπάρχει καμία βοήθεια για απολύτως τίποτα και καμία επικοινωνία. Παρότι εμείς αγωνιζόμαστε, ξαναστέλνουμε επιστολές, δεν υπάρχει ούτε για τα απλά πράγματα που σας είπα, να γράψει το παιδί σου στην Ελλάδα. Που είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι δηλαδή κάποια μεγάλη φιλοσοφία. Πού έχετε στείλει επιστολές, κύριε καθηγητά, όταν λέτε έχετε στείλει πολλές επιστολές? Στους πάντες. Καταρχάς, όσα υπουργεία είναι συνυπεύθυνοι για την ελληνική ηθαγένεια, όπως είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, που γίνεται θέματα ληξιαρχείων, το Υπουργείο Εξωτερικών, που είναι υπεύθυνο για τις πρεσβείες και όλους τους διπλωματικούς υπαλλήλους που πρέπει να κάνουν τα χαρτιά αυτά, μέχρι στον Πρωθυπουργό έχουμε στείλει επιστολή. Στον κύριο Μητσοτάκη. Βέβαια. Δεν σας έχει απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν σας έχουν απαντήσει από το μέγαρο? Όχι, ποτέ. Όχι. Κανένας δεν μας απάντησε. Άρη. Δεν υπάρχουν, Αντρέα μου, και εγώ έχετε αναρωτιέμαι. Εκεί υπάρχει Μητρόπολη, κύριε καθηγητά? Όχι, δεν έχουμε εκκλησία. Ούτε εκκλησία. Πού υπάγεται ο ελληνισμός του Ισημερινού? Κυρίως στην Αργεντινή, αλλά άμα δείτε το χάρτη, η Αργεντινή είναι τόσο πολύ μακριά, που αν κάποιος θέλει, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάει να εκκλησιαστεί, ναι, είναι πιο εύκολο να μπει στο αεροπλάνο και να πας στο Μαϊάμι από το να πας στην Αργεντινή. Ούτε καν αυτό. Μάλιστα. Ο ρόλος, κύριε Στέφο, των πρεσβειών των ελληνικών σε απόμακρα μέρη που υπάρχουν Έλληνες, είναι για να είναι κοντά στους Έλληνες και να αποτελεί ασπίδα. Μας ακούει απόψε το Υπουργείο Εξωτερικών. Στείλατε επιστολή στη νέα πρέσβυρα. Έχει να σας δει 6 μήνες και δεν θα σας δει ποτέ. Τι ρόλο παίζει εκεί η πρέσβυρα? Από το αυτή στην Αθήνα και να κάνει μια άλλη δουλειά. Απλά ελληνικά. Αυτά κάνει ένα κράτος που σέβεται τους πολίτες. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αυτά τα υποκριτικά
που λέει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει το ΚΙΝΑΛ, για ψήφο της ομογένειας, κοντά στους Έλληνες, τα αδέλφια μας, όλα αυτά τα δακρύβρεχτα σας αγγίζουν καθόλου? Ή καταλαβαίνετε εσείς που ζείτε τον παλμό της ανυπαρξίας ενός κράτους εμετικού ότι είναι μόνο για τα παραμύθια? Κύριε Σπινό, αγγίξατε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Το θέμα των εκλογών και ειδικά του απόδημου ελληνισμού, που πρώτη φορά θα ψηφίσουν τώρα στις εκλογές. Και εδώ θέτω ένα θέμα σε όσους μας ακούν από το Υπουργείο Εξωτερικών. Μιλώντας με φίλους που έχω εγώ στη Γερμανία, για παράδειγμα, εκεί το προξενείο εξυπηρετεί τον κόσμο και εγώ δεν ξέρω κανέναν που να μην έχει γράψει το παιδί του. Και πρόσφατα μίλησα και με άλλους φίλους από τη Φιλανδία κτλ. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Και εδώ πέρα έχουμε ένα θέμα. Για να ψηφίσει κάποιος πρέπει να έχει την ελληνική ηθαγένεια. Με ποιο κριτήριο του Υπουργείου Εξωτερικών αποφασίζει ποιος θα ψηφίσει και ποιος όχι? Οι εκλογές πρέπει να είναι διαφανείς και έπρεπε να έχει ήδη μεσολαβήσει το Υπουργείο Εξωτερικών να πει, ρε παιδιά, εκεί πέρα υπάρχουν ένα σωρό Έλληνες. Μέχρι πρέπει να σας πω ότι η Υπουργός Παιδείας, η τωρινή Υπουργός Παιδείας του σημερινού, ο μπαμπάς της λέγεται Δημητράκης. Και Ελληνίδα, δηλαδή, ελληνικής καταγωγής. Βέβαια, δηλαδή, είναι το εξής θέμα. Επειδή έθεσε ο κύριος Σπύρος το θέμα της γλώσσας. Όταν η ίδια η Ελλάδα, από την οποία κατάγησε, έχει σε ελληνικό όνομα, ελληνικό επίθετο. Ο μπαμπάς σου πήγε φαντάρος. Δεν σου αναγνωρίζει την ελληνική ηθαγένεια, να κάνει τα χαρτιά όλα και να αποκτήσει ελληνική ηθαγένεια, με ποια διάθεση θα κάνεις να μάθεις ελληνικά? Δηλαδή, οι άνθρωποι αισθάνονται προσβεβλημένοι. Με συγχωρείτε, κύριε Στέφο, να μην το προσπεράσουμε, Αντρέα μου, 20 λεπτά. Επειδή, κύριε Στέφο, θίξατε ένα θέμα μείζων δημοκρατίας ως προς τη διαφάνεια των ψήφων που θα έρθουν σε τσουβαλάκι επιστολικές ή αλλιώς στην Ελλάδα για αυτές τις εκλογές. Σας ρωτώ και με το χέρι στην καρδιά και ευθέως. Θέτεται θέμα ελέγχου και αφαιρεγκαιότητας των ψήφων που θα έρθουν από την Ομογένεια για την Ελλάδα? Βέβαια. Όταν κάποιος θα έπρεπε, η ελληνική νομοθεσία λέει ότι το παιδί Έλληνα είναι αυτομάτως Έλληνας. Και όταν ένα παιδί Έλληνα, με διαβατήριο που έχει πάει φαντάρος κτλ., δεν έχει την ελληνική ηθαγένεια, σημαίνει ότι αυτός δεν μπορεί να ψηφίσει. Τεράστιο. Και ένας άνθρωπος, και εγώ ξέρω πάρα πολλούς. Τεράστιο θα θέμα, κύριε Στέφο. Και δεν ψηφίζει, τίθεται θέμα διαφάνειας των εκλογών. Τεράστιο θέμα, το οποίο εμείς θα το παρακολουθούμε, γιατί ανοίγει πολύ μεγάλο θέμα. Θα είμαστε σε επαφή για να μας πείτε τις εξελίξεις, αν υπήρξε οποιαδήποτε ανταπόκριση. Κύριε Στέφο, καθώς μπαίνουμε και σε προεκλογική, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα, τεράστιο θέμα. Θα θέλουμε λοιπόν να παρακολουθούμε, θα είμαστε σε επαφή να μας πείτε τις εξελίξεις, θα το παρακολουθούμε και εμείς, διότι κύριε Βορύδη, κύριε Μητσοτάκη και εν τέλει κυρία Σακελαροπούλου, αφορά και την πρόεδρο της Δημοκρατίας όλο αυτό το οποίο παρατηρούμε εδώ. Είναι σημαντικά, είναι συγκλονιστικά αυτά τα στοιχεία, κύριε Στέφο, θα το παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, την αγάπη μας, την εκτίμησή μας και το σεβασμό μας σε όλους τους Έλληνες που είναι στο μακρινό Εκουαδόρ, στον Ισημερινό και σε όλο τον κόσμο, που έτσι κι αλλιώς κατά χιλιάδες μας παρακολουθούν μέσα από το YouTube κάθε βράδυ. Κύριε Στέφο, καλή συνέχεια, καλό σας απόγευμα. Σε εσάς και σε όλους τους... Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους όλων των Ελλήνων εδώ. Σε όλους τους συμπατριώτες μας.